Συνεχίζουμε, Γιάννη. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, να πάμε στην Α1, στην Α1 ΕΠΣ η Μαθίας. Αργύρι, αν κάνουμε ένα γενικό σχόλιο, θα δούμε ότι δεν έχουμε το ενδιαφέρον εκείνο το οποίο υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με αυτό τουλάχιστον που υπάρχει μέχρι τώρα, εννοώντας ότι δεν ξεχωρίζει κάποια ομάδα, δεν έχει δείξει ότι θα έχει υψηλούς στόχους πέρα από την αγκαθιά που βλέπω εγώ. Δεν ξέρω τι θα έλεγες εσύ, αν έχει έτσι κάτι το ξεχωριστό. Ποια είναι η άποψή σου? Κινούμαστε στο ίδιο μήκος κύματος, Γιάννη. Και εδώ ταιριάζει η ατάκα που ακούω τελευταία, ότι κάθε πέρσι και καλύτερα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Οι ομάδες κινούνται σε πάρα πολύ δυνατά νερά. Θεωρώ συλλογικό όμως, Γιάννη, οι εποχές αλλάζουν. Αλλάζουν τα πάντα, αλλάζει η κοινωνία. Συλλογικό να αλλάξει το ποδόσφαιρο. Για την Α1 είναι σημαντική απώλεια εντός εισαγωγικών το ότι έφυγε από την κατηγορία για το Εξάρτητα και τα Τρίκαλα. Αυτό σημαίνει ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές επιλέγουν την ΓΑΜΑ Εθνική, και είναι και λογικό. Επομένως, οι ομάδες Α1 έχουν περιορισμένες επιλογές. Όπως και να έχει όμως, υπάρχουν διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές και αυτό δείχνει, είναι πολύ σημαντικό το ότι δεν έχουν κλείσει ακόμα αυτοί οι ποδοσφαιριστές σε κάποιες ομάδες. Σε άλλες περιπτώσεις, παλιότερα χρόνια, θα είχαν ήδη κλείσει και μάλιστα θα γίνει και σημαντικός δώρος. Επομένως, αυτό είναι αλυσίδα, άρα μας δίνει την εικόνα ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια ομάδα που ξεχωρίζει. Σίγουρα σε ποσότητα μεταγραφών πρωταθλητής είναι ο Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας, σε ποσότητα. Υπάρχει βεβαίως και δεδομένη ποιότητα σε κάποιους ποδοσφαιριστές, δεν το συζητώ. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κατηγορία είναι ο ΠΑΟΚ Αλεξάνδρεια, είναι μια ομάδα ισχυρή, ανέκαθεν. Που βλέπω ότι γίνονται και κάποιες πολύ στοχοποιημένες κινήσεις και πάρα πολύ ποιοτικές, έτσι όπως είναι του Πατατούκα και χθες του Μάρη του Αργυρόπουλου. Άρα έχει λύσει το επιθετικό κομμάτι, το έχει κλείσει με αυτές τις δύο περιπτώσεις. Γιάννη, υποτονικό το, δεν το συζητώ, το κλίμα και η αγκαθιά, όπως είπες πριν, που σίγουρα θα κινηθεί σε υψηλό επίπεδο, έχει κάποιους σημαντικούς στόχους που καλό είναι να μην αναφερθούμε γιατί είναι ακόμα συζητήσεις. Υποτονικό, Γιάννη, αυτός είναι ο τίτλος. Υποτονικό το κλίμα. Βέβαια, να σημειώσουμε εδώ για την Αγία Μαρίνα ότι έχει κερδίσει, θα έλεγα, τις εντυπώσεις γενικά με τον τρόπο τον οποίο κινείται. Υπάρχει έτσι μια πληθώρα ενημέρωσης για τις μεταγραφές τις οποίες κάνει. Θα έλεγα ότι είναι για πρότυπο για όλες τις ομάδες ο τρόπος επικοινωνίας που έχει και χρειάζεται να υπάρχει κάτι τέτοιο, οι ομάδες να βγουν προς τα έξω, να έχουν αυτό τον τρόπο, γιατί βέβαια και για τα μέσα ενημέρωσης είναι εύχριστος με την έννοια ότι έχουν τις πληροφορίες αμέσως, αλλά και συγχρόνως βλέπουμε να υποστηρίζονται από ανθρώπους που προσπαθούν τουλάχιστον σε πρώτη φάση, μια και είναι φέτος στην Α1, είναι σε εγρήγορση και θα πρέπει να το πούμε αυτό το γεγονός. Γιάννη, αν θέλεις ένα σχόλιο σε αυτό. Αυτό είναι, πηγάζει ξεκάθαρα από τον κύριο Καλαϊτζίδη, τον Ανδρέα του Καλαϊτζίδη, τον πρόεδρο. Επειδή έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές μαζί του και μάλιστα πρόσφατα στην πρώτη της του Μέγα Αλέξανδρου, ο άνθρωπος, εντάξει, έχει πάει την επικοινωνία ένα επίπεδο πάνω. Έτσι το πώς κινείται η ομάδα είναι ξεκάθαρα επαγγελματικό. Μπορεί να είναι πολύ περιορισμένος ο χώρος, ο χρόνος, τα οικονομικά για να μπορείς να λειτουργήσεις έτσι όταν είσαι σε ελευθερικό ποδόσφαιρο και ειδικά στο τοπικό. Όμως λύνει τα χέρια πάρα πολύ τόσο των φιλάθλων, των αναγνωστών, έτσι, της σελίδας του Μέγα Αλέξανδρου, όσο και το δικό μας. Όταν υπάρχει επικοινωνία σε τέτοιο επίπεδο, φυσικά και υπάρχει και η ευκολία από τη δική μας πλευρά και η αντικειμενική και η ομόμορφη κατανομή της πληροφόρησης. Γιατί θα πρέπει να το τονίσουμε, Γιάννη, ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες επιλέγουν κάποια μέσα. Έτσι. Αυτό δεν είναι καλό, είτε το δικό μου, είτε οποιοδήποτε, είτε επιλέγουν μόνο το Facebook, ας πούμε. Έτσι. Θεωρώ ότι αυτό είναι. Το αντίθετο, μάλιστα, θα δούλευε επικοδομητικά για όλους. Τέλος πάντων, συμφωνώ ότι πάει την επικοινωνία ένα επίπεδο πάνω ο κ. Καλαϊτζίδης και
Αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε. Εάν πάμε τώρα να δούμε τις ομάδες αναλυτικά, θα, αν ξεκινήσουμε από την Αγία Μαρίνα, είναι σημαντικές αυτές οι προσθήκες οι οποίες έχουν γίνει. Έχουν αλλάξει γενικά όλη την ομάδα. Στη συνέχεια η Νικομίδια, δεν ξέρω τι γίνεται, θα μας πεις εσύ περισσότερα, Αργύρη, είναι οι ομάδες οι οποίες τώρα έχουν ανέβει στην Α1, μαζί βέβαια με το Παλαιοχώρι και την Αγκαθιά. Ένα σχόλιο για αυτές τις πρωτοεμφανιζόμενες ομάδες θα ήθελα. Θα είναι πολύ δυνατές, αυτό είναι σίγουρο. Ξεκινώντας από τον, πρωταθλητή, από την πρωταθλήτρια, την Νίκη Αγκαθιάς, εντάξει, η προσθήκη του Παναγιώτη Κίτσα είναι αυτή που έχει γίνει επίσημα μέχρι στιγμής. Η πρόσληψη του Σταύρου Κωστογλίδη, του προπονητή, που μέχρι πρόσφατα ήταν στην ΓΑΜΑ Εθνική, στον πάγκο της ΑΕΠΟΤΙΟΝ εκεί στα Γρεβενά. Είναι ένας νέος προπονητής, ιδιαίτερα εξελίξιμος, και ήταν πολύ καλή επιλογή για την Αγκαθιά. Και φυσικά και η επιλογή του Κίτσα. Είμαι σίγουρος ότι η διοίκηση θα κάνει και άλλες προσθήκες και θα εμφανιστεί πάρα πολύ δυνατή η Αγκαθιά στο νέο πρωτάθλημα. Περιμένει να τις ανακοινώσει όλες μαζί. Μαρίνας, είναι πολλές οι μεταγραφές. Εγώ βέβαια, αν θέλεις το δικό μου, τη δική μου την άποψη, δεν είμαι υπέρ των πολλών μεταγραφών. Είμαι υπέρ του να διατηρείται ένας κορμός, αλλά εντάξει, οι ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν είναι εντάξει, δεδομένης αξίας, ο Χάρης Σιμεωνίδης, ο Τάσος Σακαλίδης, εντάξει, το συζητάμε με ποδοσφαιριστές που έχουν αφήσει το στίγμα τους στο αριστερικό ποδόσφαιρο, ο Δημήτρης Κατσιγιανόπουλος που έπαιζε στο Κοπανό. Η Νικομίδια με εξέπληξε με τις μεταγραφές που έκανε, τις τέσσερις συμμαζεμένες μετά την πρόσκληση του Μπάμπη του Πετρίδη ως προπονητή, γιατί είναι τέσσερις ποδοσφαιριστές που τους είχα συνδέσει με, με τον Διαβατό. Αυτό μας λέει ότι ο Ατρόμητος είναι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Ναι, μεν δημοσιεύθηκε ένα όνομα προπονητή του Πέτρου του Λαζάρου, αλλά από ό,τι πληροφορούμε δεν θα παραμείνει στον πάγκο του Διαβατού. Ο ίδιος έχει ανελημμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και δεν θα συνεχίσει από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Οι καλές μεταγραφές της νέας γενιάς της Νικομίδιας θα είναι ιδιαίτερα ισχυροί. Δεν είχε και πάρα πολλές απολύες, αυτό είναι σημαντικό, άρα κατά ένα κορμό. Το Παλαιοχώρι ξεκίνησε λίγο έτσι δύσκολα για το γεγονός ότι αποχώρησαν αρκετοί ποδοσφαιριστές και μάλιστα ποδοσφαιριστές που είχαν βοηθήσει πολύ τον Άρη να ανέβει στην κατηγορία. Η πρόσληψη του Γιώργου Απόστολου, η κατεύθυνση εφόσον έχει αποχωρήσει ο Γιώργος Δημήτρης, ο οποίος πολύ ξέρουμε το έργο του και το πόσο σημαντικός ήταν πέρσι για τον Άρη. Αλλά πιστεύω ότι ο Γιώργος, ο προπονητής, ο Απόστολου, θα φέρει κάποιους παίκτες στην ομάδα και ιδιαίτερα στο πιο νεαρούς, έτσι, ταλαντούχους και ποιοτικούς που θα είναι στην ομάδα του Άρη. Είναι αισιόδοξος δηλαδή και για τον Άρη, παρά το γεγονός ότι δεν έχει κάνει ακόμα μεταγραφή. Και έτσι, σε γενικές γραμμές, Γιάννη, θεωρώ ότι θα είναι τέσσερις ισχυρές ομάδες και ιδιαίτερα υπολογίσιμες για το νέο πρωτάθλημα. Και ειδικότερα από τη στιγμή που έχουμε play out, έτσι. Ναι, εγώ βέβαια να αναφέρω την δικιά μου άποψη σχετικά με το Παλαιοχώρι, όπου βλέπω δύσκολα τα πράγματα, λόγω του ότι έχει γίνει ανακατανομή το διοικητικό συμβούλιο, υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν αποχωρήσει. Γενικά η άποψή μου είναι, Αργύρη, ότι θα δυσκολευτεί το Παλαιοχώρι, θα το δούμε βέβαια στην πορεία, γιατί έχει αλλάξει η μισή ομάδα και περισσότερο, είναι πούμε. Είναι λογικό να το λες, Γιάννη. Εγώ επειδή γνωρίζω τον Γιώργο τον Απόσογλου και ξέρω πως δουλεύει στο Μαυροχώρι, ακόμα και με παίκτες οι οποίοι είχαν πρώτη συμμετοχή σε ανδρικό τμήμα, δηλαδή από το παιδικό, όπως έγινε ας πούμε, η προσάρτησή τους στο ανδρικό τμήμα, κατάφερε και έκανε μια πολύ υπολογίσιμη ομάδα ο Γιώργος. Και πιστεύω ότι αν κινηθεί σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή πάρει νεαρούς ποδοσφαιριστές